Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα σας δείξω εάν έχετε διαθέσιμα για πέταμα 20 ευρώ, τι μπορείτε να αγοράσετε και πού μπορείτε να τα πετάξετε. Είμαι ο Γκλικς, διάρτης καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει και πάμε να σας δείξω ακριβώς τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, είναι ένα φίλτρο αέρος για το αυτοκίνητο. Στην ουσία είναι μία βλακεία <laughs> την, <οποία, laughs> την οποία αγόρασα γιατί είχα 20 ευρώ για κάψιμο. Γνωρίζοντα βέβαια ότι δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα ή δεν θα έχει οτιδήποτε, βλέπετε παράλληλα, εγώ έχω ανοίξει τη συσκευασία ήδη, μέσα έχει απλά ένα εγχειρίδιο. Έχει επίσης το καλώδιο το οποίο είναι USB α σε USB C και σαν μέγεθος είναι αυτό εδώ πέρα, αυτό πρέπει να είναι ένα μέτρο νομίζω. Και από εκεί και πέρα η συσκευασία μέσα περιείχε αυτό εδώ, αυτό εδώ είναι το φίλτρο το οποίο συζητάμε. Είναι σε χιλιοστά 60x60, 60, από ό,τι βλέπουμε είναι τετράγωνο, επί 130. Εδώ από πίσω είναι η θυραφόρτισης Εδώ από πάνω έχει ένα κουμπί το οποίο το πατάμε, όταν το πατάμε βέβαια δεν κάνει θόρυβο, είναι κουμπί αφής με το που ενεργοποιείται το συγκεκριμένο το φίλτρο αυτό δεν έχω και το power bank αυτή τη στιγμή διαθέσιμο. Αυτό εδώ πέρα ανάβει από πάνω και ένα λαμπάκι. Αν λοιπόν το φίλτρο είναι αναμένο και το ξαναπατήσουμε το συγκεκριμένο, σβήνει το λαμπάκι και διατηρεί το φίλτρο αναμένο. Από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο έρχεται από κάτω, είναι έτσι όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι κενό. Εδώ πέρα στο βάθος είναι το ανεμιστηράκι το οποίο βγάζει τον αέρα από πάνω και μέσα έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι η βάση, όπως μπορείτε να δείτε, είναι εδώ που στέκεται το φίλτρο και αυτό εδώ είναι το φίλτρο. Εδώ πέρα, όπως το βλέπετε αυτό, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, θεωρητικά μπορεί να μπει μία ταμπλέτα για αρωματοθεραπεία παράλληλα με το φιλτράρισμα του αέρα. Πάμε ωστόσο να δούμε και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου για να σας πω και την εμπειρία μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ το έχω χρησιμοποιήσει για μερικές ημέρες, για να μπορέσω να δω ακριβώ τι γίνεται, τι κάνει, αν κάνει και πώς το κάνει. Άρα πάμε να τα δούμε όλα. Το φίλτρο το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας, είναι ένα φίλτρο το οποίο έχει τρία στάδια ε, φιλτραρίσματος του αέρα. Το συγκεκριμένο έχει αυτό το μπλε το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ένα βαμβακερό φίλτρο, από μέσα, αυτό τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται καλά εδώ πέρα, έχει ένα φίλτρο χέπα, ενώ εντελώς εσωτερικά έχει αυτό το μαύρο το οποίο βλέπετε, το οποίο είναι ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα. Άρα λοιπόν έχει τριπλό φιλτράρισμα, θεωρητικά. Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω διαφορετικά εκτός το ότι βλέπω τα συγκεκριμένα τρία στρώματα φιλτραρίσματος που υπάρχει σε αυτό. Από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο το φίλτρο μπορεί να φιλτράρει τον αέρα και να, φιλτρα... να φιλτράρει την φορμαλδεΰδη και το λουόνιο, το λουόλιο, κάπως έτσι λέγεται, ενώ επίσης μπορεί να φιλτράρει ε, πολύ μικρά σωματίδια αέρα, είναι τα PM2,5, όπως επίσης μπορεί να φιλτράρει τον αέρα από τρίχες, από σκόνες, και να μπορέσει όλα αυτά να τα συγκρατήσει εδώ πέρα. Αυτό εδώ το φίλτρο ενδείκνυται να αντικαθίσταται περίπου κάθε 6 μήνες. Αυτό εδώ πέρα επίση που βλέπετε το φίλτρο μαζί με το μηχάνημα του αέρα μπορεί να κάνει συγκέντρωση αρνητικών ιόντων στα 300W. Το 300W δεν ξέρω τι είναι για να μπορέσω να σας βοηθήσω και να σας πω κάποια περισσότερη πληροφορία σχετικά με αυτό. Ωστόσο, θεωρητικά, επειδή κάνει συγκέντρωση αρνητικών ιόντων, μπορεί να βοηθήσει στο να καθαρίσει τι οσμέ από τον αέρα. Αυτό επίση υποτίθεται ότι κάνει φιλτράρισμα σε χώρο μέχρι 10 κυβικά αέρα. Σύμφωνα με το τι λέει εδώ πέρα, coverage space μικρότερο ίσο των 10 μη στην τρίτη. Άρα είναι 10 κυβικά αέρα. Το βάρο του είναι στα 130 γραμμάρια και λειτουργεί με μία τάση στα 5V. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το λειτουργήσουμε εφόσον έχουμε κάποιο power bank και να το συνδέσουμε εκεί πέρα. Μπορούμε να το συνδέσουμε απευθεία σε έναν φορτιστή USB για να μπορούμε να το συνδέσουμε απευθεία μετά στην πρίζα, στον τοίχο και να λειτουργεί. Ή μπορούμε να το συνδέσουμε σε μια θύρα USB στο αυτοκίνητό μα για να μπορέσει να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο επίση. Το συγκεκριμένο εγώ που το έχω δοκιμάσει και το έχω χρησιμοποιήσει ε, για μερικά βράδια στον ύπνο μου μπορώ να σας βεβαιώσω ότι αυτό που λέει η εταιρεία, δηλαδή ότι έχει θόρυβο μεταξύ 30 με 40 dB είναι αλήθεια και όταν λέω είναι αλήθεια δεν εννοώ ότι έχω πάρει ένα μετρητή ήχου ή θορύβου ή όπως λέγεται ούτω ώστε να μπορέσω να μετρήσω ακριβώς τη φασαρία την οποία βγάζει απλά μπορώ με βεβαιότητα να σας πω πως το συγκεκριμένο όσο εγώ κοιμόμουν δεν το άκουγα καθόλου, δεν με ξύπνησε και δεν με ενόχλησε. Όπω επίση υπήρξε και ένα βράδυ στο οποίο άφησα ανοιχτό και αναμένο το λαμπάκι το οποίο βγαίνει από εδώ επάνω, και αυτό από ένα σημείο και μετά δεν το καταλάβαινα γιατί είναι πάρα πολύ απαλό σαν φω και βολεύει. Τα φίλτρα τα οποία μπορούν να μπουν επίση στην βάση εδώ από κάτω είναι περίπου 7. Αυτό εδώ υποτίθεται όταν το παρήγγειλα ότι έπρεπε μέσα εκτό από το φίλτρο, τη συσκευασία, τη συσκευή και το καλώδιο, να έχει και ένα, δισκείο, ένα δίσκο από την αρωματοθεραπεία την οποία και καλά μπορεί να κάνει, γιατί αυτά και καλά είναι δίσκοι οι οποίοι περιέχουν εθέρια έλαια. Σε αυτό το φίλτρο δεν έφτασε ποτέ ή εγώ δεν το είδα και το έχω πετάξει. Σε κάθε περίπτωση δεν το έχω. Επίσης λίγο που το κοίταξα δεν κατάλαβα πού μπορώ να βρω τέτοια φίλτρα για να το... τέτοια... δίσκους Αρωματοθεραπείας, για να το δοκιμάσω, άρα θα μείνει έτσι. Τώρα, περνώντα στην χρήση, να πω το εξή: Το χρησιμοποίησα περίπου για μια εβδομάδα, νομίζω, όχι δύο-τρει μέρε. Ε, έτυχε να είναι μέρε, στις οποίε έπρεπε να φεύγω και από το σπίτι, άρα το άφησα συνδεδεμένο απευθεία επάνω στο power bank και λέω εντάξει, άστο να δουλέψει δύο μέρε συνεχόμενα, αφού ούτω ή άλλω κοιμόμουν, σηκωνόμουν, ντυνόμουν, έφευγα, γυρνούσα το βράδυ, καθόμουν λίγο, κοιμόμουν, σηκωνόμουν και γινόταν αυτό για δύο-τρει μέρε. Ε, μπορώ να σα πω ότι στο σπίτι δεν είδα καμία διαφορά στον αέρα. Μπορώ με βεβαιότητα να σα πω πω μετά από αυτέ τι ημέρε χρήση επιβεβαίωσα στον εαυτό μου αυτό που ήξερα εξ αρχή αγοράζοντά το ότι απλά πετάω 20 ευρώ. Αυτό έκανε 19 και 5, νομίζω. Εγώ το βάζω ακόμα και δουλεύει θεωρώντας ότι μπορεί να κάνει και κάτι. Το συγκεκριμένο το μοντέλο όπως μπορείτε να δείτε και από το κουτί λέγεται K2. Τώρα όσον αφορά την εταιρεία δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία για να μπορέσω να σας τη δώσω. Η γενικότερα είναι πάρα πολύ ελαφρύ, δεν ε, έχει κάποιον φόβο, κατασκευαστικά φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, παρότι είναι πλαστικό, δεν ακούγεται ένα τρίζι, δεν φαίνεται φτύνο κατασκευή, αλλά το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και τα πιο ποιοτικά υλικά, είναι PVC, οπότε εντάξει, okay, δεν περιμένεις κάτι περισσότερο από το συγκεκριμένο. Αν έστω και λίγο βοηθάει, για μένα είναι καλοδεχούμενο σαν ενέργεια, Τώρα, από εκεί και πέρα, τι γίνεται, πώς γίνεται, ποιος δεν γίνεται, φαντάζομαι αυτό μπορεί να μας το απαντήσει κάποιος, ο οποίος έχει έναν πραγματικό ιονιστή ή έναν πραγματικό καθαριστή αέρα από αυτούς τους μεγάλους, τους, τους του τους τόσους που έχει η Xiaomi ή οι υπόλοιπες εταιρείες, ο οποίο μπορεί να μας αναφέρει ότι όντως κάνουν δουλειά ή δεν κάνουν. Αυτά από μένα ήταν ένα πολύ γρήγορο βίντεο, ήταν ένα βίντεο στο οποίο ήθελα να σας δείξω πώς μπορείτε να ξοδέψετε και να σπαταλήσετε 20 ευρώ χωρίς νόημα και χωρίς κάποιο λόγο. Εσεί μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Να προσέχετε να περνάτε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.